Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Εκατοντάδες συνόδευσαν τον Κωστή Στεφανόπουλο στην τελευταία του κατοικία στο πρώτο κημητήριο πατρών. Πάνδημη η συγκίνηση για τον άνθρωπο που τίμησε το αξίωμα και την χώρα όσο κανείς άλλος. Τον πολιτικό της σύνεσης, της μετριοπάθειας και της συνένεσης αποχαιρετά σήμερα η Πάτρα. Η σωρός του Κωστή Στεφανόπουλου βρίσκεται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγγέλων, εδώ στο πρώτο νεκροταφείο, σε λαϊκό προσκύνημα. Και έχουν ήδη σπεύσει να προσκυνήσουν, να αποχαιρετήσουν τον πρόεδρο όλων των Ελλήνων, οπαδοί κάθε κόμματος, κάθε πολιτικής απόχρωσης. Φίλοι, συνοδοιπόροι από τα παλιά, άνθρωποι που τον έζησαν ή που τον εκτίμησαν μέσω της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Χάσαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, έναν σπάνιο συμπολίτη και έναν υπέροχο πολιτικό. Ο Κωστής Στεφανόπουλος γύρισε για πάντα στην γενέτειρά του, στην πόλη που τον ανέδειξε, στην πόλη που τον αγάπησε, στην πόλη που τον πίκρανε, αλλά στην πόλη που σήμερα έχει μια ιερή καύχηση για αυτόν. Υπηρέτησε τον τόπο και άφησε το αποτύπωμά του ως ένας ενωτικός πρόεδρος δημοκρατίας που λάμπρινε το θεσμό. Ο Κωστής Στεφανόπουλος στη ζωή του και στην πολιτική σταδιοδρομία είδε πάρα πολλές επιτυχίες, είδε και στενοχώριες, είχε όμως τη δύναμη και το σθένος να τις αντιμετωπίσει, να προχωρήσει σταθερά και στο τέλος θεωρώ ότι δικαιώθηκε γιατί έκανε δύο θητείες πρόεδρος δημοκρατίας, στις οποίες ανέδειξε όλα τα πιστεύω του, όλες τις αρχές και τις αξίες του, που κατάλαβε ο ελληνικός λαός ποιες ήταν και κατάλαβε και τι θέση έπρεπε να έχει. Εγώ, όπως όλοι οι δημότες της Πάτρας, για να τιμήσω τον άντρα που τίμησε και τη χώρα μας. Σημαντικό είναι να παρατηρήσει κανείς ότι σε μια κοινωνία που αλληλοσπαράσεται, όλοι στέκονται για μια στιγμή να σκεφτούν ότι πόσο αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ανάγκη τέτοιους πολιτικούς σαν τον Στεφανόπουλο. Σήμερα πατραϊκή κοινωνία αποχαιρετάει ένα δημόσιο πρόσωπο που τίμησε τα αξιώματα από όπου πέρασε και δεν έκανε καμία έκπτωση στις αξίες τους, στον κώδικα τον οποίο τον τήρησε απαρέγκλητα. Η Πάτρα πενθεί, η Ελλάδα πενθεί. Ο Κωστής Στεφανόπουλος, ένας σοφός, έντιμος, αξιοπρεπής και γνήσιος πατριώτης. Η Πάτρα σήμερα υποδέχεται ένα άξιο τέκνο της. Τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Με το ήθος του και με την πολιτική του όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να είναι ο αγαπημένος πρόεδρος των Ελλήνων. Χάσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο πρώτα απ' όλα. Η Ελλάδα τον έχασε και ένα μεγάλο πολιτικό. Ένα μεγάλο αχαιό που τίμησε την πατρίδα του, την Πάτρα, την Αχαΐα, την Ελλάδα. Thank you.
Αγίω Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών κατά βάσης άδει και τα σωτή. Δόξησε ο Θεός, η ελπίση μόν δόξηση. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέφανος ο Θάνος Βασιλεύς και Αναστάσεις εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άγριο έγκλημα στα Καμίνια με θύμα έναν 45χρονο Βούλγαρο. Τον σκότωσε 77χρονος μετά από διεπληκτισμό για οικονομικές διαφορές που είχαν. Τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Έγκλημα χθες τη νύχτα στα Καμίνια Πατρών λόγω οικονομικών διαφορών. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Ο 77χρονος δράστης πήγε στο σπίτι του 45χρονου θύματος από τη Βουλγαρία στα Καμίνια Πατρών για να συζητήσουν τις οικονομικές διαφορές που είχαν. Ο 77χρονος φέρεται να νίκιαζε στο θύμα το ξύλινο παράπηγμα στο οποίο διέμενε στην περιοχή. Η συζήτηση όμως γρήγορα μετετράπη σε διαπληκτισμό και κάποια στιγμή ο 77χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα στο κεφάλι τον 45χρονο τραυματίζοντάς τον πολύ σοβαρά. Ο δράστης μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, παράτησε την καραμπίνα, βγήκε έξω και επιβιβάστηκε σε αστικό λεωφορείο με σκοπό να γυρίσει σπίτι του στην Πάτρα αλλά και να μην κινήσει υποψίες. Σκότωσε ο ιδιοκτήτης εδώ ένα Βούλγαρο. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην αστυνομία και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη. Τελικώς, μετά από συνεννόηση της αστυνομίας και του οδηγού του αστικού, το λεωφορείο κινητοποιήθηκε μπροστά από τη ΔΕΙΑΠ στην Αχτή Δημαίων και ο 77χρονος συνελήφθη. Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον δράστη πίσω στον τόπο του εγκλήματος για την αναπαράσταση αλλά και για να βρεθεί το όπλο του εγκλήματος. Το θύμα παρελήφθη εσπεσμένα από στενοφόρο, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και έπειτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο λίγη ώρα μετά υπέκυψε στα τραυματά του. Σύμφωνα με τους κατοίκους, ο 77χρονος ήταν πολύ γνωστός στην περιοχή των Καμινίων, πολύτεκνος και ένας από τους καλύτερους μάστορες της περιοχής. Ναι, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός μάστορας ήταν, με τα παιδιά του, έξι παιδιά, πόσα έχει, έξι. Λεβέντες, εξαιρετικά παιδιά, λυπάμαι πολύ για τα παιδιά του τώρα αυτό το πράγμα που τους βρήκε. Ο δράστης που σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές παραδέχτηκε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, ενώ την Πέμπτη θα απολογηθεί στον ανακριτή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, κλιμάκιο αστυνομικών στο λιμάνι της Πάτρας. Ψάχνουν την 43χρονη που κατάφερε να κόψει το βραχιολάκι και διέφυγε. Πιθανολογούν πως βρίσκεται στην Πάτρα με σκοπό να φύγει στην Ευρώπη για να συναντήσει τον σύζυγό της, ο οποίος επίσης κατηγορείται. Ομάδα 20 αστυνομικών ειδικευμένων στις αναζητήσεις προσώπων έχει δημιουργήσει η ασφάλεια Αττικής για τον εντοπισμό και την σύλληψη της 43χρονης, της πρώτης γυναίκας στα ελληνικά χρονικά, που απέδρασε σπάσοντας το ειδικό βραχιόλι επιτήρησης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της συγκεκριμένης ομάδας έχει μεταβεί τις τελευταίες ημέρες στην Πάτρα, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αλλά και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην ασφάλεια Αττικής για την παρουσία της 43χρονης στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατηγορούμενη για το σκάνδαλο της Ενέργα είναι δυνατόν να προσπαθήσει μέσω του λιμανιού της Πάτρας να περάσει στην Ιταλία προκειμένου να βρεθεί με τον σύζυγό της, ο οποίος επίσης είναι κατηγορούμενος για το σκάνδαλο της συγκεκριμένης εταιρείας και έχει καταφέρει να
διαφύγει στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί έφτασαν στην Πάτρα καθώς είχαν σαφή πληροφόρηση για την παρουσία της 43χρονης, ενώ παράλληλα από το υλικό που συνέλεξαν από κάμερες την ημέρα απόδρασης, διαπίστωσαν πως η 43χρονη διέφυγε από το σπίτι της με μοτοσικλέτα που οδηγούσε συνεργός της και κατευθύνθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου εκεί έκοψε το βραχιόλι επιτήρησης και στην συνέχεια διέφυγε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί από τις κάμερες στα διόδια της Ελευσίνας διέκριναν τις επίμαχες ώρες του Σαββάτου μία μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες ή μία γυναίκα να περνά από τα διόδια με κατεύθυνση την Κόρινθο. Ωστόσο, το ερώτημα για το πού μπορεί τελικά να πήγε η 43χρονη λύθηκε όταν στα γραφεία της ασφάλειας έφτασε η πληροφορία για την παρουσία της 43χρονης στην Πάτρα. Το μυστήριο λοιπόν λύθηκε καθώς διαπιστώθηκε πως η γυναίκα ίσως είχε κανονίσει την απόδραση σε συνεννόηση με τον σύζυγό της, ο οποίος έχει διαφύγει μάλλον στο εξωτερικό, προκειμένου να γλιτώσει την σύλληψη. Κατά συνέπεια, το κλιμάκιο των αστυνομικών της ασφάλειας πραγματοποιεί ενδελεχείς έρευνες στο λιμάνι της Πάτρας, καθώς εκτιμάται ότι ίσως η 43χρονη είναι κρυμμένη σε κάποιο από τα πολλά φορτηγά που μπαίνουν στα πλοία για Ιταλία. Θα προσπαθήσει να διαφύγει. Θύμα απάτης τώρα μέσω αγγελίας για αγορά οικοπαίδου έπεσε μια νεαρή γυναίκα. Ο δράστης της πούλησε ανύπαρκτο οικόπαιδο και κατάφερε να της αποσπάσει χρήματα. Δείτε τι θα πρέπει να προσέχετε. Θύμα απάτης μέσω αγγελίας για αγορά οικοπαίδου έπεσε μια νεαρή γυναίκα. Ο δράστης της πούλησε ανύπαρκτο οικόπεδο και κατάφερε να της αποσπάσει χρήματα. Η περιπέτεια τώρα για τη νεαρή γυναίκα ξεκίνησε όταν διάβασε σε αγγελία εφημερίδα στην πώληση ενός οικοπαίδου. Επικοινώνησε λοιπόν με το τηλέφωνο που της έδινε η αγγελία, συμφώνησαν στην τιμή και ο δράστης την έπεισε να καταθέσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να κλείσουν το οικόπεδο. Μόνο που μετά έγινε καπνός. Η κοπέλα πήγε στην αστυνομία, η οποία με τη σειρά της ανακάλυψε ότι ο ιδιοκτήτης Μαϊμού ήταν ένας άνδρας 29 ετών. Παινία τέχνας κατεργάζεται, θα ήθελα να πω. Όντως βλέπουμε τέτοια περιστατικά που κάποιοι προσπαθούν να αρπάξουν χρήματα από αφελείς, θα έλεγα, από πολίτες μας, αλλά και καλοπροαίρετους από την άλλη πλευρά, μέσω αγγελιών πωλήσεων ακινήτων, είτε οικόπεδα είναι αυτά, αγροκτήματα, είτε διαμερίσματα. Είναι τραγικό το να ενδίδει κανείς τις απαιτήσεις ενός απατεώνα πολιτή, ψευτοπολιτή δηλαδή, που δεν έχει πραγματικά στην περιουσία του κάποιο ακίνητο, στην διοκτησία του, και να δίδει και χρήματα ως προκαταβολή. Αυτό που πρέπει να προσέχει κανείς όταν πραγματικά ενδιαφέρεται να αγοράσει είναι να δει καταρχήν το ακίνητο το οποίο του προτείνουν ότι πωλούν. Οι υποψήφοι αγοραστές θα πρέπει να απευθύνονται σε νόμιμους μεσίτες και να έχουν στο νου τους πως οι επιτίδιοι τάζουν χαμηλές τιμές για να δελεάσουν τα θύματά τους. Δυστυχώς, πολλοί είναι αυτοί που τσιμπάνε και δίνουν προκαταβολές, αλλά μετά κλαίνε τα λεφτά τους. Οι επιτίδιοι υποδεικνύουν τα σπίτια, λένε συνήθως ψέματα πως δεν έχουν τα κλειδιά και τα δείχνουν στους υποψήφιους αγοραστές απ' έξω. Τους δελεάζουν λοιπόν λέγοντας πως η τιμή του ακινήτου είναι 50% πιο φθηνή. Για να μην το χάσει στο σπίτι, πρέπει να δώσει προκαταβολή, λένε στη συνέχεια, και όποιος τσιμπήσει, τσίμπησε. Στη συνέχεια πρέπει να πάρει τους τίτλους του ακινήτου, δηλαδή να κάνει έναν έλεγχο, να πάρει τα χαρτιά, να τα δώσει στο δικηγόρο του και να γίνει έλεγχο στο υποδικοφυλακείο και στο κτηματολόγιο, αν πραγματικά το ακίνητο ανήκει στον υποψήφιο πολιτή, αν είναι δικό του δηλαδή και αν έχει βάρει το ακίνητο. Και στη συνέχεια πάντοτε με την προστασία και την επίβλεψη νομικών συμβούλων να καταρτήσει έγγραφο, είτε συμβολογραφικό είτε ιδιωτικό, στο οποίο αν χρειάζεται να δώσει προκαταβολή. Διαφορετικά μπορεί κατευθείαν να προστρέξει στον συμβολεογράφο για την κατάρτιση των συμβολέων. Δεν πρέπει κανείς να δίδει χρήματα πριν ελέγξει τόσο το ίδιο το ακίνητο από πραγματικά ελαττώματα, όσο και τους τίτλους του από νομικά ελαττώματα. Όσον αφορά το πώς θα δουν το ακίνητο, σαφώς μόνο σε ένα νόμιμο λειτουργούντα και επίσημα μεσίτη μπορεί κανείς να αποτανθεί για να βρει ένα ακίνητο το οποίο πραγματικά πωλείται στην αγορά. Τώρα οι δράστες λειτουργούν είτε μόνοι τους είτε σε κύκλωμα. Οι Μαϊμού ιδιοκτήτες υπογράφουν ακόμα και συμβόλαια, αλλά με πλαστές ταυτότητες. Παίρνουν τα χρήματα και ο αγοραστής παίρνει αέρα κοπανιστό. Και αλλάζουμε θέμα. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας αλλάζει την απόφασή του που είχε ψηφίσει στο Δημοτικό του Συμβούλιο. Και τώρα λέει όχι στην κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων που θα εξυπηρετούσε και τα σκουπίδια της Πάτρας.
σε ιδιαίτερα οξύ ύφος η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σχετικά με τη συμφωνία του ΦΟΣΔΑ και του Δήμου Πατρέων για τη μεταφορά των σκουπιδιών της Πάτρας στο Χιταφλόκα. Οι δηλώσεις του αντιδημάρχου Χρήστου Κορδά ότι δεν χρειάζεται να περιμένει η Πάτρα την κατασκευή της νέας μονάδας και ότι μπορεί να μεταφέρει σημαντική ποσότητα σκουπιδιών στη Δυτική Αχαΐα ώστε να κλείσει η Ξερόλακα κινητοποίησε τις φωνές διαμαρτυρίας στην περιοχή τόσο της αντιπολίτευσης όσο φορέων και συλλόγων. Οριστικό κλείσιμο, δηλαδή ο Χιτά σαν χώρο εναπόδυσης απορριμμάτων θα τελειώσει. Θα έχουμε μόνο στην Ξερόλακα ένα σταθμό μεταφόρτες για να πάνε εν μέρη τα σκουπίδια του Φλόκα, γιατί ευελπιστούμε να γίνει και άλλο σταθμό μεταφόρτωσης και θα υπάρχει μια μικρή μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών που θα βγάζει καθαρό λίπασμα. Και πότε το βλέπετε αυτό να συμβαίνει? Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, κυρίως εξαρτάται από τον τρόπο χρηματοδότησης. Ευελπιστούμε το ταχύτερο δυνατόν να συμβεί και εργαζόμαστε γι' αυτό. Η Δημοτική Αρχή στη μακροσκελή της ανακοίνωση ρίχνει τα βέλη της στο Διονύση Γκοτσούλια καθώς είχε ταχθεί υπέρ της εξυπηρέτησης της Πάτρας από τη Δυτική Αχαΐα υπερθεματίζοντας μονάδα 150.000 τόνων και κάνει λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας λέει όχι στην κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας 150.000 τόνων, η οποία θα εξυπηρετούσε όλο τον νομό Αχαΐας στο Χιταφλόκα. Στα οικονομικά της όρια βρίσκεται η πλειοψηφία των Ελλήνων. 8 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Στα οικονομικά της όρια βρίσκεται η πλειοψηφία των Ελλήνων. Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, στην Ελλάδα του 2016 με τους πρόσθετους φόρους των 2,5 της ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς, 8 στους 10 φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τουλάχιστον έναν λογαριασμό. Είναι πάρα πολύ άσχημη η οικονομική κατάσταση της χώρας και τα παίρνουν και οι κυβερνώντες και οι προηγούμενοι μόνο από το λαό. Και στόχο έχουν τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Τα δικά τους όμως δεν τα μειώνουν. Λογαριασμούς πληρώνετε, προσπαθείτε τουλάχιστον. Βέβαια, προσπαθούμε. Πάντα ήμασταν ομοταγείς, πάντα ήμασταν νοικοκυρέοι. Κάναμε ένα σπίτι με πολύ κόπο και στερήσεις και τώρα κοιτάνε και αυτό το σπίτι να μας το πάρουν. Αντίθετα, ο μέσος όρος σε 21 ευρωπαϊκές χώρες είναι σχεδόν το μισό, δηλαδή 44%. Να πάτε να φέρουν τα λεφτά από το χρηματιστήριο. Να πάνε να εφαρμόσουν το πόθεν έσκες μετά τον Παπαδόπουλο. Τα λεφτά που βγαίνουν έξω κάθε μέρα και δεν τα ελέγχει κανείς. Έτσι, και τα λεφτά που φάγανε από τα ταμεία του Κοσμάκη. Με τι να πληρώσει, πού να τα βρει, αφού τις συντάξεις τις φάγανε. Τελειώσαμε. Αφού δεν έχουν λεφτά τους, τα πήρε το κράτος, γι' αυτό δεν έχουν να πληρώσουν. Κι εγώ από 1.000 ευρώ παίρνω 802, τα άλλα πού είναι τα λεφτά μου. Εγώ τα πληρώνω 40 χρόνια. Επόμενο λοιπόν, να μην μπορείτε να πληρώσετε όλους τους λογαριασμούς σας. Ναι, αλλά εγώ τους πληρώνω. Δεν τρώω για να τους πληρώνω. Όπως λένε πολλοί φορολογούμενοι, παλεύουν να ανταπεξέλθουν με τις υποχρεώσεις τους, αλλά ακόμη και με διακανονισμό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αυτό συμβαίνει, έτσι. Και ξέρουμε οι λόγοι ποιοι είναι. Αφού δεν κινείται χρήμα στην αγορά, πώς να πληρώνεις λογαριασμούς. Η κατάσταση είναι φοβερή, έτσι. Υπάρχει πανικό στην αγορά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουμε πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις νέες υποχρεώσεις, πόσο μάλλον τις παλιές. Δεκάδες φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν χθες έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Οδογούναρη. Ζητούν αναβάθμιση των σπουδών τους. Διαμαρτυρία για την κατάσταση στην παιδεία έκαναν το απόγευμα της Τρίτης μπροστά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές φώναξαν συνθήματα ενώ διαμαρτυρήθηκαν και για την ανεργία που πλήττει τη χώρα μας. Με παραπόφαση στους φοιτητικοί σύλλογοι, ακριβώς και σε συνέχεια και από το τριμέρο του Πολυτεχνείου, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή συνολικά και η κοινωνία και η χώρα και οι φοιτητές είναι τραγική. Η κυβέρνηση συνεχίζει να ακριβώς
πιστεί στις επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει να περνάει μνημόνια, διαλύει τα ίδια τα πανεπιστήμια, οι σχολές υποχρηματοδοτούνται. Δεν έχουμε καθηγητές, δεν έχουμε λεφτά για να λώσουμε τα εργαστήρια, διαλύουν τα πτυχία μας, θέλουν να μας πάρουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα και να αναγκαζόμαστε μια ζωή παρακολουθώντας σεμινάρια τα οποία θα πληρώνουν από την τσέπη μας να τα παίρνουμε σε επόμενο διάστημα. Ο νέος εργασιακός νόμος που θέλει να περάσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έρχεται να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάστασή μας. Βάζει κολλήματα στα δικαιώματά μας για απεργίες, βάζει κολλήματα στο πόσο μισθό, στον κατώτατο μισθό στον οποίο θα παίρνουμε, καθώς τα πρώτα χρόνια λόγω του ότι θα πρέπει να παίρνουμε δίθεν εμπειρία, θα αναγκαζόμαστε να παίρνουμε λιγότερο και από τον ίδιο τον κατώτατο μισθό. Εμείς, σε μια κοινωνία στην οποία, όπως έγινε όταν ο κόσμος βγήκε να διαμαρτυρηθεί στον Ομπάμα, όπου βγήκε και τα ΜΑΤ με άγρια κατασχολή των. Το διαλύσανε, όπως και σε διαλυμένες σχολές και σε ένα μαύρο μέλλον εργασία στην επισφάλεια, στο οποίο δεν θα μπορούμε πραγματικά να βρούμε δουλειά και να ζούμε, δεν χωράμε. Θα είμαστε εδώ συνεχώς, μέσα από τις σχολές, μέσα από τους αγώνες. Θα είμαστε όλοι και στην απεργία και στο επόμενο διάστημα θα μας βρουν μπροστά τους. Και δουλειά, δικία με αξία και όχι διαβατήρια για την ανεργία. Θέλουμε δουλειά, υγεία με αξία και όχι διαβατήρια για την ανεργία. Και περνάμε στις συντάξεις. Πριν καν συμπληρωθεί ένας μήνας, πολλοί συνταξιούχοι βλέπουν για δεύτερη φορά περικοπές στις συντάξεις τους. Φοβούνται και το 2017, καθώς αναμένονται περικοπές ενός δισευρώ. Μας έχουν βγάλει τα παντελόνια, τώρα θα μας βγάλουν το σόβρακο και θα περπατάμε γυμνοί στον δρόμο. Πριν καν συμπληρωθεί ένας μήνας, πολλοί συνταξιούχοι βλέπουν δεύτερη φορά περικοπές στις συντάξεις τους. Μετά το 50 που έχασαν στις 2 Νοεμβρίου, τέλη του μηνός έρχεται και νέο ψαλίδισμα που προκύπτει από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συνταξιούχου γιατρού του ΕΣΥ. Μετά από 36 χρόνια δουλειάς ως γιατρός, ακόμη και διευθύντρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι περικοπές σε κύρια και επικουρική φτάνουν το 60%. Έρχονται και χειρότερα. Εκτός από τις συντάξεις, βλέπετε τι γίνεται. Εσάς σας έχουν περικόψει. Δεν αλίμονο. Δεν μας έχουν περικόψει. Και έρχονται και άλλες μειώσεις. Ασφαλώς. Συνέχεια. Πότε 10, πότε 20, πότε αυτό. Και έχουμε ακόμα δρόμο. Αυτός μας έταξε πολλά, μας διέλυσε. Μέχρι να μας πάνε στον τάφο. Άμα πάμε στον τάφο δεν θα μας κόψουν άλλους. Χάλια. Και τι αφήσανε, μόνο τη σύνταξη, όλα τα κόψανε. Να σηκωθούν να φύγουν, να ξεκουμπιστούν όλοι και οι 300. Ο προϋπολογισμός του 2017 θα είναι τσεκούρι για πολλούς συνταξιούχους, καθώς προβλέπει από τη μία αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και από την άλλη νέες μειώσεις συντάξεων, κυρίων επικουρικών και χειρίας, που φτάνουν συνολικά στα 984 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με το μεγάλο ψαλίδι στο ΕΚΑΣ κατά 431 εκατομμύρια ευρώ. Και αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μια μεγάλη τιμητική διάκριση έλαβε το 60ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Οι μαθητές πήραν το δεύτερο βραβείο της UNICEF για το παραμύθι τους που έφτιαξαν για τα προσφυγόπουλα. Μια μεγάλη τιμητική διάκριση έλαβε το 60ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Οι μαθητές της περσινής τετάρτης τάξης, καθοδηγούμενοι υποδειγματικά από την δασκάλα τους και την υποδιευθύντρια του σχολείου κυρία Μιλωνάκη Δήμητρα, πήραν το δεύτερο βραβείο της UNICEF για την συγγραφή και την εικονογράφηση παραμυθιού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους, παιδιά πρόσφυγες, παιδιά μετανάστες, μα πάνω απ' όλα παιδιά». Πάνω από 18.000 παιδιά και περισσότερα από 700 σχολεία ευαισθητοποιήθηκαν και συμμετείχαν στο κορυφαίο πρόγραμμα της UNICEF για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα παιδιά του 60ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας διακρίθηκαν στην κατηγορία Δημοτικά Παραμύθια με το έργο τους «Παιδιά Χελιδόνια». Με το παραμύθι τους αυτό και μέσα από την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που μόνο του παλεύει να σταθεί στα πόδια του μακριά από την πατρίδα του, οι μαθητές ανέδειξαν το δράμα της προσφυγιάς. Ήθελαν με το όμορφο βιβλίο τους να θυμίσουν σε μικρούς και μεγάλους ότι όλες οι παιδικές ψυχές έχουν δικαίωμα στην αγάπη, στην ειρήνη και στη μόρφωση και ότι όλα τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται και αξίζουν μια καλή και χαρούμενη ζωή. Παιδιά Χελιδόνια, με λένε Ντεσάν. Κάποτε ήμουν σαν όλα τα παιδιά. Είχα μπαμπά, μαμά, γιαγιά και παππού. Έλα να πιούμε ένα καφέ. Ντύσου να πάμε βόλτα.
Πάμε να παίξουμε στην πλατεία. Τι φαΐ έχουμε σήμερα? Φεύγω για τη δουλειά, γεια σας. Τι ωραία μέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Τι κάνεις, κυρία Μαρία? Εγώ πάω σχολείο. Μαγειρεύω στην κουζίνα. Πάω για ψώνια. Όμως ήρθε ο πόλεμος. Άρχισαν να πέφτουν βόμβες από τον ουρανό. Και περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Την πρώτη της ήττα για τη φετινή σεζόν γνώρισε η Παναχαϊκή από τον Παναρκαδικό στην σημερινή ένατη αγωνιστική στην Τρίπολη. Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 1-0 με τον γκολ του Καδά στο 75ο λεπτό. Ωστόσο, η πατρινή ομάδα παραμένει το ακλόνητο φαβορί για την πρωτιά. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.